Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε παρέα. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της Φλέψης Ελευθερία, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι κάνετε, κυρία Κωνσταντοπούλου? Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Χαίρομαι. Σας υποδεχόμαστε με μοντέρνο τραγούδι, βλέπετε. Με τέλεια μουσική, με καλή διάθεση και έχω και εγώ καλή διάθεση. Και ωραία θέα απ' έξω και σας έχουμε και ωραία χρώματα σήμερα και πολύ ωραία χρώματα. Είναι τα χρώματά μας. Ναι. Είναι το μοβάκι το από την Πλεύση Ελευθερία. Το φούξια και σωστά. Το μοβ που είναι της γυναίκας. Άρα δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αλλά και το τυρκουάζ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας έχουμε εκπλήξει. Μας εκπλήσετε εσείς, θα σας εκπλήξουμε κι εμείς, γιατί είδαμε ότι είστε TikToker πια. Ανοίξατε TikTok. Τώρα καμιά εβδομάδα, πόσο, 10 μέρες. Λίγες μέρες είναι, ναι, ναι. Να πάρουμε μια γεύση, θέλετε. Ναι, βέβαια. Δείτε, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στη Βουλή. Εδώ που δίνουμε τις μεγάλες μάχες. Είναι η μέρα έναρξης της νέας τακτικής συνόδου της Βουλής. Γέλατε, γέλατε. Είναι η αίθουσα γερουσίας. Και καλό είναι να αρχίσει να αποπνέει ατμόσφαιρα νεολαίας. Οπότε το επόμενο project να κάνουμε την αίθουσα νεολαίας. Στο καθήκον για την υπεράσπιση των ανθρώπων που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Φυλάκια. Τα φυλάκια, οι καρδούλες και το χαμόγελο έχουν γίνει πια σήματα κατά τεθέντα σας, ε? Νομίζω ότι έχουν γίνει και ο εφιάλτης της κυβέρνησης. Γιατί αφού με γλύκα το κάνετε, τους με αγάπη. Στέλνω μηνύματα με πολύ αγάπη, με καρδούλες και φυλάκια, αλλά δεν τους χαρίζομαι κιόλας. Είναι, ξέρετε, πολύ ευχάριστη για μένα αυτή η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Σας πάει, σας ταιριάζει όλο αυτό, ωραίο είναι. Είναι μια, ξεκινήσαμε το TikTok ουσιαστικά για μια φοβερή καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει, το τι σημαίνει αντιπολίτευση. Αυτό θα μου το κάνετε έκπληξη σε επόμενη, επόμενη εκπομπή. Που ουσιαστικά δείχνουμε το τι κάνουμε στη Βουλή, τι σημαίνει η πραγματική αντιπολίτευση, αυτή την οποία φοβάται η κυβέρνηση, αυτή την οποία υπολογίζει η κυβέρνηση, και δείχνουμε και τι κάνει η κυβέρνηση για να μας κατασυγάσει, για να μας τρομοκρατήσει, για να μας αποκαρδιώσει, που δεν μασάμε βέβαια εμείς. Είναι όμως μια καμπάνια που βρίσκει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Και έχει και διζητικότητα στην νεολαία αυτό. Είναι πια και τα μέσα που χρησιμοποιεί νεολαία. Ναι, γιατί, γιατί είναι άμεσα προσβάσιμη, γιατί είναι αληθινή. Είναι μια σύλληψη του διαμαντή του Καραναστάση, που είναι η ψυχή, όπως έχετε καταλάβει όλοι. Θα τον δούμε και αυτόν στα βίντεο τα επόμενα. Ναι, θα τον δείτε στα επόμενα. Κάνω και τρέιλερ τώρα. Γιατί ξεκινάνε με τις διάφορες περιπέτειες των υπουργών, του κυρίου Μητσοτάκη κλπ, που με στοχοποιούν, που με λένε εθνική εισαγγελέα, που με βρίζουν, που μου κλείνουν τα μικρόφωνα, που με εξαιρούν. Δείχνει τι κάνω εγώ και τι κάνουμε εμείς θετικά. Και τώρα τα επόμενα βίντεο της καμπάνιας αρχίζουν και δείχνουν και όλους μας τους βουλευτές, τις παρεμβάσεις τους. Να γνωρίσει ο κόσμος. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι έχει εκπροσώπηση. Μιας και λέτε για τα μικρόφωνα, τι πρόβλημα είχατε χθες με τον κύριο Τασούλα? Και είδα είχατε κόντρα και με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Τι? Λέτε ότι είναι σεξιστικό το ότι σας κλείνει το μικρόφωνο. Ναι. Και η κυρία Μπακογιάννη υπερθεμάτισε και τη λέτε και βουλευτήνες της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. Mm. Έρχονται και σας κάνουν παράπονα. Ναι, κοιτάξτε, το θέμα του σεξισμού δεν είναι κομματικό, με την έννοια ότι ναι, εγώ υφίσταμαι τεράστιες επιθέσεις επειδή είμαι η μόνη γυναίκα αρχηγός, αλλά γενικότερα υπάρχει ζήτημα σεξισμού και λεκτικής κακοποίησης ή υποτίμησης των γυναικών, που το, εγώ το εισπράττω, γιατί έρχονται γυναίκες άλλων κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και μου το λένε. Και με εντυπωσίασε η αντίδραση της κυρίας Μπακογιάννη, που αντί να πει θα το κοιτάξουμε, είναι κάτι σημαντικό, μου λέει άμα έρχονται και σας κλαίγονται να τις πάρετε, μόνο που δεν μου είπε να τις πάρετε σπίτι σας, άμα έρχονται και σας κλαίγονται να τις πάρετε στο κόμμα σας. Μα δεν κλαίγονται οι γυναίκες, επισημαίνουν ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει έχετε πρόβλημα. Έχετε μιλήσει με κάποιοι συγκεκριμένα, λέτε, και σας είχαν κάνει παράπονα? Μα δεν είναι τώρα να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, ότι είναι εμένα αυτός το πνεύμα μου. Το πνεύμα μου είναι ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι πρέπει επιτέλους την ισότητα να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Όχι στα λόγια, διακηρύξεις και μετά διακρίσεις. Ναι. Θέλω να πάμε τώρα λίγο και στα άλλα πολιτικά. Γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό αυτό που βλέπουμε όλοι σε δημόσια θέα και μας παραξενεύει. Θέλω να ρωτήσω αν σας παραξενεύει εσάς που υπήρξατε και πρόεδρος της Βουλής με αυτό το κόμμα, εκλεγήκατε.
Και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ αύριο? Εγώ ήμουν η πρώτη σε σταυρούς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την περίοδο που ήμουν σε αυτό το χώρο. Και έφυγα από μία πολύ υψηλή πολιτιακή θέση, την τρίτη τη τάξη, της Προέδρου της Βουλής, όταν είδα το κόμμα αυτό να πουλάει την ψυχή του, να ξεπουλάει τον κόσμο που τον εμπιστεύθηκε και να ανταλλάσσει αρχές και αξίες με θόκους, καρέκλες, χρήματα, δόξα, προνόμια, με όλα αυτά που θα έπρεπε να μας είναι εντελώς αδιάφορα και εμένα προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορα, γιατί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν άλλους ανθρώπους έχουν ένα ιερό καθήκον, να υπερασπίζονται τα δίκαια, τις ελευθερίες αυτών των ανθρώπων που εκπροσωπούν. Και όταν λέω που εκπροσωπούν, θα ήθελα να το πω ξεκάθαρα. Όταν εκπροσωπείς τον κόσμο, δεν εκπροσωπείς μόνο αυτούς που σε ψήφισαν. Εκπροσωπείς και αυτούς που δεν σε ψήφισαν και βάλλονται και αδικούνται. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Mm-hmm. Άρα δεν με εκπλήσει τίποτε από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, αύριο? Όχι, δεν νομίζω. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό τότε με τα μνημόνια κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια μετατόπιση από τα αριστερά σε μια κέντρο-αριστερά, σχεδόν κέντρο-δεξιά θέση, ή μήπως δεν είχε απλά τις ικανότητες να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση? Γιατί εσείς το πάτε συνέχεια, το ιδεολογικοποιείτε. Δεν το ιδεολογικοποιώ, είναι θέμα αρχής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορούσε σαν πολιτική φυσιογνωμία να ανταποκριθεί? Οπότε τι άλλο να κάνει? Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί ήθελε διαχείριση τότε, δεν είναι τα πράγματα απλά. Όχι, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και φυσικά καταλαβαίνω ότι κάποιες δυνάμεις οι οποίες είχαν φέρει τα μνημόνια, είχαν καταχρεώσει τη χώρα, αρέσκονται στο να πούνε ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μπορούσε, ότι υπήρχε καθήκον. Όταν λες στον κόσμο, σου ζητώ να μου δώσεις εντολή και εσύ αποφασίζεις με βάση τη λαϊκή κυριαρχία, αυτό θα πει λαϊκή κυριαρχία, τι θα ψηφίσει ο κόσμος? Ο κόσμος ψήφισε κατά 62% όχι. Δεν έχει την επιλογή κανένας αυτό να το παραβιάσει. Αν διαφωνεί με το όχι, ναι, πρέπει να παραιτηθεί. Όπως και εγώ αν έβγαινε το ναι, θα παραιτούμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι καθαρό αυτό που λέτε. Είναι λοιπόν ζήτημα, αν θέλετε, αρχής, και αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ουσιαστικά η κατάρρευση και η σύψη και η αποσάθρωση ενός συστήματος το οποίο από πολύ καιρό είχε χάσει τη σχέση του με τις αρχές και με τις αξίες του. Ο κύριος Κασελάκης να είναι υποψήφιος? Αυτό που έκαναν και τον έβγαλαν εκτός σας βρίσκει σύμφωνη? Κοιτάξτε, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη τίποτε που αποτελεί απόπειρα ουσιαστικά περιχαράκωσης δημοκρατικών διαδικασιών, είτε αυτές είναι εσωτερικές είτε αυτές είναι εθνικές. Ο κόσμος αποφασίζει και αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Φυσικά, ξέρετε, εγώ έχω ζητήσει εδώ και πια 3 μήνες να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών που έγινε στις 6 Ιουλίου του 2015. Την επομένη του δημοψηφίσματος το προκάλεσε ο Τσίπρας λέγοντας με βάση το αποτέλεσμα ζήτησα τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, και όλοι ξέρουμε ότι αυτό το Συμβούλιο υπήρξε η αρχή και η αφετηρία της αντιστροφής και της παραβίασης του όχι του ελληνικού λαού. Καλό θα ήταν να ξέρει ο κόσμος πάντως τι δημιουργήθηκε εκείνες τις ημέρες, να είναι καθαρό, να ξέρει τι έγινε, πώς το ναι έγινε όχι και τι ακολούθησε μετά. Και καλό είναι να ρωτήσετε όλους τους υποψηφίους τώρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι λένε γι' αυτό. Θέλουν τη διαφάνεια, θέλουν να δημοσιοποιηθεί? Να σας πάω λίγο συνέβη, και στο ΠΑΣΟΚ όταν ολοκληρώσετε γι' αυτό. Γενικότερα θα ήθελα να ξέρω την άποψή της για το πώς βλέπει την εκλογή από τη βάση στα κόμματα. Θετική, αλλά να είναι η βάση. Να είναι η βάση. Ναι, να είναι η βάση, δηλαδή να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν. Μήπως πρέπει να δημιουργείται αυτή η βάση ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν? Σίγουρα η βάση πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Γιατί υπάρχει μια αυθαιρεσία τώρα.
Ακούστε, εγώ δεν θα πήγαινα στις εκλογές ενός κόμματος στο οποίο δεν ανήκω να ψηφίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει κάποια λογική. Άρα ναι, οι συλλογικότητες είναι αυτές που εκλέγουν και την εκπροσώπησή τους. Αν δεν υπάρχει μια συλλογικότητα ή μια βάση όπως την ονομάζεται... Γίνονται και άλλα παιχνίδια μετά. Ακριβώς. Πάμε λίγο στο Πασόκ που έκανε τις εκλογές και εξέλεξε τον κύριο Ανδρουλάκη εκ νέου. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο σημείο επαφής της πλεύσης ελευθερίας με το Πασόκ? Κοιτάξτε, θα σας πω, θα σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Yeah. Η πλεύση ελευθερίας δημιουργήθηκε για να έχει ο κόσμος επιλογή και για να μην είναι εγκλωβισμένος στα κυβερνητικά και πρώην κυβερνητικά κόμματα, τα οποία φέρουν τεράστια βαρύτατη ευθύνη για το που βρισκόμαστε. Και για την υπερχρέωση της χώρας και για την οπισθοδρόμηση και για το ότι δεν έχουμε υποδομές πουθενά. Έβλεπα προηγουμένως τη συζήτηση που κάνατε για τα χάλια του σιδηροδρόμου και για όλη αυτή τη διακινδύνευση. Ζούμε εγκλήματα κρατικά, το έγκλημα στα Τέμπη, το έγκλημα στο Μάτι, τις υποκλοπές. Για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες. Από την άλλη πλευρά, στα κόμματα υπάρχουν και εσωτερικές διαδικασίες και διαδικασίες αυτοκάθαρσης πολλές φορές και διαδικασίες εξέλιξης. Η πλεύση ελευθερίας προφανέστατα δεν έχει τίποτε κοινό με τα κυβερνητικά πρόσωπα και τις κυβερνητικές δυνάμεις των πρώην κυβερνητικών κομμάτων. Ούτε από την άλλη, είναι ένα θέμα με το που θα συμφωνούσατε. Θα σας πω, επειδή με ρωτήσατε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός αρχηγός που δεν έχει κυβερνητικό παρελθόν. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση δεν με άλλα βαραίνουν, πρόσωπα. Λέτε, ναι, βεβαίως. Ναι. Από την άλλη, επίσης, έχουμε αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή και εγώ όσο είμαι εκεί δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσω περιχαρακωμένα για να ωφελήσω την πλεύση ελευθερίας σε βάρος του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος. Άρα βλέπετε περιθώρια κάποιες συνεργασίες, κάποιες συνεννόησεις. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικών, κοινών πρωτοβουλειών και πολιτικών πρωτοβουλειών. Να είναι σαφές. Όχι απλώς βλέπω, αλλά κάνουμε πράγματα. Και πριν από 2 εβδομάδες ουσιαστικά κινητοποίησα 3 κόμματα της αντιπολίτευσης για να σταματήσουμε την παρέμβαση του κυρίου Τασούλα και της Νέας Δημοκρατίας στην ανεξάρτητη αρχή του συνηγόρου του πολίτη, γιατί όπως αλλάξανε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, την παραμονή που θα αποφάσιζε για το πρόστιμο στην ΕΕΠ για τις υποκλοπές, έτσι πήγανε να αλλάξουν το συνήγορο του πολίτη, την παραμονή που θα απολογεί ο αρχηγός του λιμενικού για το έγκλημα της Πύλου. Το ναυάγιο λέτε. Ναι, βεβαίως, για το ναυάγιο. Εκεί λοιπόν κινητοποίησα τους εκπροσώπους 3 κομμάτων και ενώ τους είχε πείσει με ψευδεπίγραφα επιχειρήματα ο κύριος Στασούλας να αλλάξουν το συνήγορο του πολίτη, άλλαξαν τη στάση τους και ευτυχώς δεν έγινε αυτή η παρέμβαση στην ανεξάρτητη αρχή. Και πρωτοβουλίες κοινές, όπως η συζήτηση που θα γίνει τώρα την Τετάρτη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις πυρκαγιές, είναι μια κοινή πρωτοβουλία στην οποία συντονιστήκαμε. Mm-hmm. Κατέθεσε αίτημα ο κ. Ανδρουλάκης, έκανα εγώ αμέσως προφορικό διάβημα στον Πρόεδρο της Βουλής ότι στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και τη συζήτηση. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι καταθέσαμε ένα αίτημα 14 Αυγούστου και φτάνουμε να συζητηθεί 23 Οκτωβρίου. Τόσο δημοκρατικός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να σας παρακολουθεί και μέσα από την καινούρια σας προσπάθεια με τα TikTok και βλέπει τι γίνεται και στη Βουλή. Και ξέρετε κάτι, είναι ωραίο. Δεν έχει όλος ο κόσμος τη δυνατότητα να πηγαίνει ούτε μέσα στο κοινοβούλιο, ούτε να βλέπει τα σημεία που δείχνετε. Και είναι ωραίο αυτό το άνοιγμα, νομίζω. Και στα νεότερα παιδιά. Ξέρετε, εμείς δεν το κάνουμε όμως μόνο εξ αποστάσεως. Καλούμε και τον κόσμο μέσα στη Βουλή. Εγώ όπου και αν πάω, δίνω το κινητό μου και προσκαλώ τον κόσμο να έρθει και να γεμίζουμε τα θεωρία την ώρα που είναι άδεια κάτω τα βουλευτικά έδρανα, γιατί δεν έρχονται, δεν πατάνε οι βουλευτές της κυβέρνησης και πολλοί της αντιπολίτευσης. Αλλά όταν γεμίσουμε τα βουλευτικά έδρανα με περισσότερους βουλευτές και περισσότερες βουλευτίνες της πλεύσης ελευθερίας, θα αλλάξει αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.